Τα πάνω κάτω στα γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου έχει φέρει έγγραφο που έφτασε από την τοπική Νόδε και καλεί μέσω των διευθύνσεων των σχολείων τους μαθητές να συμμετέχουν σε δράση ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνημείων και τοποθεσιών στις 10 Απριλίου στο ανάκτορο της Κνωσού. Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, το έγγραφο τονίζει ότι για τη δράση υπάρχει σχετική άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι να πω, πραγματικά έχουμε μείνει έκλειπτοι, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα, ζούμε και αυτό. Κομματικά γραφεία και κομματικές οργανώσεις υποκαθιστούν αυτή τη στιγμή τους θεσμούς, το κράτος, τα Υπουργεία Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν καμία λογική όλα αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά έχουμε μείνει έκπληκτοι. Δεν ξέρουμε με ποια λογική, από πού στάλθηκε, με τις ευλογίες ποιών και με τη συνένεση ποιών ανθρώπων. Από ό,τι ξέρω, και το Υπουργείο Πολιτισμού συνενέσει αυτή τη δράση. Μιλάμε για τραγικότητες, οι οποίες πια δεν ξέρω αν μπορούν να αναλυθούν με την κοινή λογική. Το θέμα έχει αναστατώσει την εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου, με τους εκπαιδευτικούς να εξηγούν ότι το να παρακάμπτονται φορείς της εκπαίδευσης και να μπαίνουν μέσα στα σχολεία τα κόμματα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εξέλιξη, αλλά οπισθοδρόμηση. Και πάντως σε καμία περίπτωση, όπως τονίζουν, τα σχολεία δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο κομματικών σκοπιμοτήτων. Στα mail των σχολείων, καταρχήν, πού βρέθηκαν τα mail των σχολείων, ας πούμε, πού μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να στείλουν 90 mail, ας πούμε, σε 90 σχολεία του νομού Ηρακλείου, 95 σχολεία, να στείλουν ένα mail το οποίο να απευθύνεται με έναν τρόπο που δεν έχει καμία κοινή λογική και δεν απορρέει από πουθενά, από κανένα επίσημο φορέα όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Η δράση περιλαμβάνει ζωγραφική με καβαλέτα, καμβάδες και κάρβουνο και θέμα θα έχει την Κνωσό. Ενώ τα αναλώσιμα και ένα αναμνηστικό δώρο για τη συμμετοχή θα δοθεί σε όλα τα παιδιά από την τοπική Νόδε. Ότι θα ζητήσουν εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, που δήλωσε απορριμμένος με αυτή την εξέλιξη. Σαν εκπαιδευτική θα το δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλουμε να μάθουμε, να πάρουμε εξηγήσεις, να μας δώσουν εξηγήσεις οι άνθρωποι αυτοί πώς μπαίνουν σε μια διαδικασία. Παρακάπτοντας όλους τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα να στέλνουν τέτοιες προσκλήσεις στα σχολεία. Και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε πλέον μέσα από κομματικά γραφεία και κομματικούς μηχανισμούς να έρχονται προσκλήσεις ή οτιδήποτε άλλο στα σχολεία, καταλαβαίνουμε πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι και τι έχουμε να ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.